μιλήσεις, γιατί την ίδια στιγμή που θέλεις να μιλήσεις για το τακτικό, τι γίνεται, το τοπικό, τι γίνεται εδώ με την κυβέρνηση, με την επιτήρηση, με το πολιτικό της πρόγραμμα, αναγκαστικά να μπαίνεις και στο μεγάλο πεδίο, στα ζητήματα στρατηγικής, δηλαδή σε μια συνθήκη μεγάλων αβεβαιοτήτων που τέμνουν και διαπερνούν και τα συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα που θέλεις να αναδείξεις. Πράγματι, άμα σκεφτούμε ποιος ήταν ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση. Σταθεροποίηση των τραπεζών, πρώτη-δεύτερη αξιολόγηση, χρέος, να πούμε και από εκεί και πέρα, μια κανονικότητα για να ξετυλιχθεί ο οικονομικός κύκλος, ο παραγωγικός κύκλος, άρα να γίνουν συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής και πολιτικής με μακράσπνο ή σε αυτό που λέμε πολιτικής μετασχηματισμού. Την ίδια στιγμή όμως, μια σειρά αβεβαιότητες στέμνουν την όποια υπόθεση εργασίας προσπαθεί να δημιουργήσει, το όποιο πολιτικό σχέδιο προσπαθεί να υλοποιήσεις. Πολύ χαρακτηριστικά στην πρωινή μας συζήτηση τέθηκαν μερικές πλευρές των μεγάλων αβεβαιοτήτων. Είτε μιλάμε για το προσφυγικό, είτε γιατί μιλάμε για την κρίση των τραπεζών. Σκεφτείτε τι θα μπορεί να σημαίνει μια εκτείναξη της Deutsche Bank. Να με το παράδειγμα της Lehman Brothers θα ήταν πολύ μικρότερο παράδειγμα για όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και για όλο τον καπιταλισμό. Ή ακόμα τι μπορεί να σημαίνει η συνέχιση της ύφεσης και η συνέχιση της οικονομικής στασιμότητας για όλα τα δικά μας εγχειρήματα παραγωγικής ανασυγκρότησης ή μια άλλου τύπου να με οικονομικής ανάπτυξης. Θέλω να πω με αυτό ότι αναγκαστικά πρέπει να μιλάς την ίδια στιγμή και στα δύο επίπεδα. Πρέπει να μιλάς τι μπορείς να κάνεις, λαμβάνοντας υπόψη ανά πάσα στιγμή και ποιες μεγάλες αντίρροπες κινήσεις μπορεί να υπάρχουν. Και ξέρετε, πολλές φορές να με αυτό το υποτιμούμε στην ανάλυσή μας και στην κατανόηση των πραγμάτων. Θα πω ένα που είναι το βασικό μας πολιτικό ζήτημα. Το βασικό πολιτικό ζήτημα είναι πώς αντιστρέφουμε, αλλάζουμε την φορά του μνημονίου και της επιτήρησης. Και την επιτήρηση τη σκεφτόμαστε πάντα ως ένα καταναγκασμό που είναι, να με της Τρόικας, και ξεχνάμε πάρα πολλές φορές τους μεγάλους καταναγκασμούς, είτε αυτές προέρχονται από την ίδια την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τρόπο που έχει οικοδομηθεί, τα σύμφωνα που έχει επιβάλει, είτε μιλάμε για την Πολώνια, είτε μιλάμε για την εργασία. Ξεχνάμε αρκετές φορές, και το συναντάμε σήμερα στην πράξη της διαπραγμάτευσης, ότι υπάρχει και ένα παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης και επιβολής, είτε αυτό είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχουμε μια καθημερινή σύγκρουση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, είτε μιλάμε για τον ΩΣΑ και την εργαλειοθήκη του που θα πρέπει να απαντήσουμε και να συγκρουστούμε στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων, είτε μιλάμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είτε μιλάμε για τις νέες διατλαντικές συμφωνίες τύπου της ΣΥΤΑ και της TTIP. Άρα θέλω να πω ότι το να κάνεις αριστερή πολιτική, που πάντα είπαμε για μας σημαίνει αριστερή πολιτική σε αντίξωες συνθήκες. Οι αντίξωες συνθήκες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το μνημόνιο, έχουν να κάνουν καταρχάς με το μνημόνιο και σίγουρα είναι μεγάλη και κατά προτεραιότητα σύγκρουση, αλλά έχουν να κάνουν και για μετασχηματισμούς σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Άρα την ίδια στιγμή που μιλάς για το πολιτικό σου σχέδιο να μην στο πλαίσιο της Ελλάδας, αναζητείς τρόπους, αναζητείς ευκαιρίες για να μπορέσεις να φτιάξεις μια μεγάλη κίνηση για ένα στρατηγικό αναπροσανατολισμό. Για να κάνεις αριστερή πολιτική σε αντίξωες συνθήκες, πρέπει να επιλέξεις τους δρόμους. Και νομίζω αυτόν τον έχουμε επιλέξει το δρόμο. Και τον έχουμε επιλέξει για την ακρίβεια, κάνοντας μια αναδρομή 100 χρόνων πίσω, όταν ο Γκράμψη μιλούσε για τον πόλεμο θέσεων και πόλεμο κινήσεων, δηλαδή πόλεμο θέσεων να κατακτάς δυνάμεις, να αλλάζεις τους σχετισμούς,
να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να εισβάλλει το κοινωνικό ζήτημα, το κοινωνικό στοιχείο, η κοινωνική κοινοτικότητα μέσα σε θεσμούς, να οργανώνεις καινούριους θεσμούς, άρα να κατακτάς στο επίπεδο της κοινωνίας και του κράτους την υπεροχή, σε αντιδιαστολή με τον πόλεμο κινήσεων, την εξεφόδου κατάληψη, την θεοποίηση της ρήξης κλπ. Έχουμε επιλέξει λοιπόν τον πρώτο δρόμο που υπέδειξε ο Γκράμμς, τον πόλεμο θέσεων. Σε αυτό τον πόλεμο θέσεων πρέπει να γνωρίζουμε τα αντικείμενά μας, πρέπει να γνωρίζουμε τα επίδικά μας. Και εκεί να με δείξαμε μια μικρή μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα στο επίπεδο του κράτους. Δεν κατανοήσαμε από την αρχή τι σημαίνει το κράτος του νεοφιλελευθερισμού. Νομίσαμε ότι το κράτος του νεοφιλελευθερισμού είναι μια κεντρική μηχανή που αν τις αλλάξεις να με τα κουμπιά, αυτομάτως μπορείς να αλλάξεις να με και τη ρότα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος του νεοφιλελευθερισμού έχει περιοχές άβατες, έχει περιοχές που ξεφεύγουν από την κοινωνική αντιπροσώπευση, από τον κοινωνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, ανεξάρτητες αρχές, Τράπεζα Ελλάδος, σκεφτείτε μια σειρά παρονομαστών τέτοιων. Έχει περιοχές ιδιοποίησης εξουσίας και πλούτου, τη μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφθορά, αυτή που παίρνει κομμάτια του παραγόμενου πλούτου και τα ιδιοποιείται εις βάρος των κοινωνικών αναγκών. Έχει ένα μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος είναι όχι μόνο φιλίποπτος, αλλά εχθρικός σε κάθε δύναμη, άρα και σε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να αλλάξει το κράτος. Και αυτό το είδαμε σε αυτούς τους 20 μήνες διακυβέρνησης, πόσο εχθρικό, αδιάφορο και στην άλλη πλευρά ήταν το κράτος και η δημόσια διοίκηση απέναντι στη δικιά μας πολιτική, να με διαχείριση στην προσπάθεια να κάνουμε πολιτική. Για μας, μάλλον εμείς έχουμε όπως κάθε αριστερά στην κυβέρνηση τρεις μεγάλες παγίδες να αποφύγουμε. Λέγανε οι Μπολσεβίκοι πριν 100 χρόνια, οι τρεις μεγάλες παγίδες της αριστεράς είναι η αλαζονία, να νομίζουμε ότι το έχουμε το πολιτικό σχέδιο και δεν το εκπονούμε, η άγνοια, να μην κατανοούμε το αντικείμενο μέσα το οποίο πρέπει να αλλάξουμε ή τα αντικείμενα με τις οποία πρέπει να αλλάξουμε και η διαφθορά. Δηλαδή η δυνατότητα των κυρίαρχων τάξεων να μας προσετεριστούν τμήματα της δικιά μας πολιτικής μηχανής, του δικού μας πολιτικού προσωπικού. Ο χειρότερος τρόπος για να τα αντιμετωπίσεις αυτά είναι η διαμερισματοποίηση. Ο καθένας να κοιτάει το αντικείμενό του, το υπουργείο του, την ανάθεσή του και να απουσιάσει το ζήτημα του συντονισμού, του ελέγχου, τη δυνατότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα συλλογικού πολιτικού σχεδίου. Είμαστε παθόντες και προσπαθούμε αυτά να τα διορθώνουμε στην πορεία. Δεν μπορεί να τα διορθώσεις αυτά αν δεν κατανοήσεις και τους ρόλους, αν δεν κατανοήσεις και πώς δημιουργείται ένα συλλογικό πολιτικό κίνημα το οποίο μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να σχεδιάσει, μπορεί να συγκρουστεί, μπορεί να προετοιμάσει. Και εδώ μπαίνει ακριβώς το ζήτημα, ποιος είναι αυτός ο παρονομαστής που θα κάνει όλο το μεγάλο σχεδιασμό, θα δημιουργήσει το πολιτικό υπεοκείμενο. Είναι η κυβέρνηση, είναι το κόμμα, και αν είναι το κόμμα που νομίζω ότι αυτό το συνομολογούμε όλοι, τι κόμμα είναι αυτό το οποίο θέλουμε, είναι ένα μαζικό κόμμα, είναι ένα κόμμα στελεχών, είναι ένα κόμμα επιδέξιο, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι σε επικοινωνία με το πολιτικό γίγνεσθε, αλλά έχοντας τη δικιά του αυτονομία. Ξέρετε, η εύκολη απάντηση είναι θέλουμε ένα κόμμα της κοινωνίας, δεν θέλουμε ένα κόμμα του κράτους, που σημαίνει τα καθήκοντά του είναι το να οργανώνει, να βοηθάει στην οργάνωση ή στην αυτοοργάνωση της κοινωνίας, να φτιάχνει κοινωνικούς θεσμούς ή να ενισχύει τους υπάρχοντες θεσμούς, να ενισχύει δηλαδή το εργατικό κίνημα, το συνδικαλιστικό, το αυτοδιοικητικό, το αγροτικό
Και τα άλλα να πούμε είναι θέματα της κυβέρνησης και απλώς να μην το κόμμα ελέγχει και στην καλύτερη περίπτωση δημιουργεί να μην και ένα προγραμματικό πλαίσιο που να τον μπορεί να το αξιοποιήσει και να το πάει πιο μπροστά. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι μόνο αυτά τα καθήκοντα που έχει ένα κόμμα. Είναι κυρίως αυτά και την ίδια στιγμή, ειδικά σε συνθήκες ύφεσης της κοινωνικής αυτοοργάνωσης και είμαστε σε μια τέτοια καμπή, δηλαδή όλες οι παραδοσιακές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας είναι σε ύφεση, ίσως το μοναδικό παράδειγμα το οποίο διατηρεί ακόμα σημαντικές σημάδες κοινωνικής αντιπροσώπευσης να είναι η αυτοδιοίκηση, αλλά έχοντας στο επικεφαλής μια γραφειοκρατία η οποία πλέον αναπαράγεται και έξω από τους κομματικούς σχηματισμούς. Σκεφτείτε, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί πολύ σημαντικές δυνάμεις σε πολλές μορφές κοινωνικής οργάνωσης και στα συνδικάτα, μικρότεροι μεν, και έστεινα με τις επαγγελματικές ενώσεις, αλλά κυρίως μέσα στην αυτοδιοίκηση, την ίδια στιγμή που διαλύεται κομματικά, διαλύεται εκλογικά, διαλύεται να με ως κοινωνική απέθυνση. Τι συμβαίνει εδώ και έχουμε μια αναπαραγωγή εξουσιών και διαμεσολαβήσεων εκτός της εκλογικής επιρροής, εκτός της πολιτικής επιρροής. Δημιουργείται γιατί ακριβώς φτιάχνονται εκείνες οι γραφειοκρατίες, εκείνα τα δίκτυα εξυπηρετήσεων που μπορούν να αναπαράγουν τον εαυτό τους, αλλά και τον τρόπο άσκησης πολιτικής με δοσμένο παλιό τρόπο τον οποίο εσύ πρέπει να διαρρήξεις. Άρα, τα δικά σου καθήκοντα είναι ακόμα πιο πλούσια, πιο επιτακτικά από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα κόμμα που απλώς θα είχε την κοινωνική του αναφορά. Να πω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Άπτεται των φαινομένων διαφθοράς ή των αυριανών φαινομένων διαφθοράς. Στη δική μας πολιτική σύλληψη, στη δική μας πολιτική ανάλυση, τα ζητήματα διαφθοράς πρέπει να τα αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί θεσμοί. Είτε διαμέσου του εργατικού ελέγχου, είτε διαμέσου του κοινωνικού ελέγχου. Σε καταστάσεις όπως τις σημερινές διάλυσης ή υποβάθμισης των κοινωνικών εκπροσωπήσεων και των δυνατοτήτων να κάνουν έλεγχο, τότε αναγκαστικά αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνει το κόμμα. Μεταβατικά, για πόσο διάστημα πρέπει να ασκεί τον έλεγχο στην κυβέρνηση, να με το κόμμα. Έχουμε πει στο πλαίσιο της οργάνωσης της δουλειάς μας και το ρόλο μας, ότι, για παράδειγμα, πριν περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο, αυτό συζητιέται στις ΕΠΚΕ, όπως τις λέμε, μεταξύ κυβέρνησης, κοινοβουλευτικής ομάδας, νομαρχιακής επιτροπής και τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι ώστε να προλαμβάνουμε αστοχίες, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε ατυχήματα τα οποία έχουμε δημιουργηθεί κατά καιρούς. Όπως το δω, να φτιάχνεις ένα νομοσχέδιο και να αφήνεις ακάλυπτες ολόκληρες κοινωνικές κατηγορίες, γιατί δεν γνωρίζεις ποια είναι, να πούμε, εκείνες οι κοινωνικές κατηγορίες που θίγονται και τι πράγμα νομοσχέδιο. Πράγματα που θα μπορούσαν με διαφορετική λειτουργία να είχαν υποθεθεί ή, αν θέλετε, ακόμα και σε ένα άλλο επίπεδο, πολλά πράγματα θα είχαν αποφευθεί από τοποθετήσεις ανθρώπων στην κρατική μηχανή, στους δημόσιους οργανισμούς, αν λειτουργούσε αυτός ο τρόπος κοινής άσκησης και κοινού ελέγχου. Πολλοί, να πούμε, λιγότεροι, να πούμε, φάουλ θα είχαμε κάνει σε δημόσιους οργανισμούς, νοσοκομεία, πώς το λένε, αμυγός κρατική δομή, αν λειτουργούσε ο έλεγχος, ο κοινωνικός έλεγχος, από τη μεριά να μην τις του κόμματος, άρα να πούμε και της κοινωνικής απέτησης, γιατί το κόμμα παίρνει ερεθίσματα, παίρνει πληροφορία από τη σχέση του που έχει με την κοινωνία. Ένα τελευταίο και να μην σας κουράζω άλλο, το πολιτικό σχέδιο. Το πολιτικό μας σχέδιο, το παράλληλο πρόγραμμά μας για να εκπονηθεί, είναι μια διαδικασία και συλλογικού νου αλλά και συλλογικό να μην συγκρούσει. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτικό σχέδιο αν δεν ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας, αυτή που είχαμε ξεκινώντας
την περιπέτεια της κυβερνητικής μας εμπλοκής, να είμαι για σύγκρουση. Είναι σίγουρο, και είπε ο Νάσος το πρώτο παράδειγμα των συγκρούσεων που θα έχουμε τους επόμενους μήνες, αν δεν είμαστε διατεθειμένοι για μικρότερες ή μεγαλύτερες συγκρούσεις, προσπαθώντας να ανατρέψουμε μια πολιτική λογική που έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει, και σωστά το είπε ο Νάσος, μόνο με τα ζητήματα των δημοσιονομικών στόχων ή των πλεονασμάτων, έχει να κάνει με αυτό που λέμε υποτίμηση της εργασίας, δηλαδή με μια αναδιανομή δικαιωμάτων και εισοδημάτων υπέρ των πλουσίων και εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων και κυρίως τη μισθωτής εργασίας. Αν από τη στιγμή που έχουμε κατανοήσει ότι αυτό είναι το σχέδιο και δεν είναι μόνο τα πλεονάσματα, δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση του χρέους, δεν είναι μόνο οι δημοσιονομικοί στόχοι, αλλά είναι ένα αντίπαλο πολιτικό σύστημα, τότε προετοιμαζόμαστε και εμείς, σαν κόμμα, σαν και σαν κυβέρνηση, κυρίως σαν κοινωνία, για διαδοχικές συγκρούσεις, γιατί ξέρετε, το μνημόνιο δεν σταματάει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη αξιολόγηση. Το μνημόνιο είναι ένα καθεστώς στο βαθμό που δεν δημιουργούνται τα αντισώματα, δεν δημιουργούνται οι αντίρροπες δυνάμεις και εδώ και στην Ευρώπη και στον κόσμο, που να μπορούν να το ανατρέψουν, που μπορούν να εγκαταστήσουν μια άλλη κυριαρχία.